Μια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Μείνετε κοντά μας, θα σας συντροφεύσουμε με ένα βιβλίο καινούριο του Κωνσταντίνου Χολέβα, συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού και καλού φίλου, με τίτλο «Το 1821 σήμερα. Τα μηνύματα του 1821 και τα σύγχρονα εθνικά θέματα από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη», ένα βιβλίο χρήσιμο και επίκαιρο για τη χρονιά τούτη. Στον πρόλογο τα εξής. Ήταν 30 Ιανουαρίου 1823 η εορτή των τριών ιεραρχών. Ο αγώνας των Ελλήνων για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό είχε εισέλθει στο τρίτο έτος του. Οι χωρικοί που έσκαβαν στην Τίνο κατόπιν υποδείξεως της μοναχής Πελαγίας βρήκαν επιτέλους την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η χαρά ανέκφραστη. Το μήνυμα σαφές. Η Παναγία μας συμπαρίσταται. Ο αγώνας θα ευωδοθεί. Αυτό ήταν το μυστικό όπλο των Ελλήνων του 1821. Η πίστη στο Θεό και η ευλάβεια προς την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση. Και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η εθνική αυτοπεποίθηση, διότι όλοι τους, λαϊκοί και κληρικοί, ολιγογράμματοι και λόγοι, πολεμιστές και ναυτικοί, είχαν τη συνείδηση της διαχρονικής συνέχειας του ελληνισμού. Από την αρχαιότητα και τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέσα από τη δόξα αλλά και την παρακμή του Βυζαντίου Ρωμανίας και παρά την καταπίεση διαφόρων εισβολέων και κατακτητών, ο ελληνισμός έμενε όρθιος. Έτοιμος ανα πάσα στιγμή να αναμετρηθεί με τις ιστορικές του ευθύνες και να νικήσει ή να νικηθεί μετά από έντιμο αγώνα. Το 1821 ο ελληνισμός νίκησε. Δεν επέτυχε όλους τους στόχους του, παραδείγματος χάρη Κωνσταντινούπολη, αλλά ελευθέρωσε σημαντικό τμήμα των εδαφών του. Το έθνος προϋπήρχε του κράτους. Το έθνος δημιούργησε το κράτος. Γράφει για τη θαυμαστή επιβίωση του ελληνισμού ο Πατριάρχης Νεκτάριος των Ιεροσολύμων, εκοιμήθη γύρω στο 1680. Είδε τη Γαρούν, οποίαν είναι η Ελλάς και η Ορθόδοξος Ανατολής. Ή και άλλου η Κωνσταντινούπολης και ευδουλώθη, το έθνος ουδαμός εξεριζώθη. Δηλαδή, κοίταξε ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ορθόδοξη Ανατολή. Αν και κατελήφθη και υποδουλώθηκε η Κωνσταντινούπολη, το έθνος δεν εξαφανίστηκε. Τις πνευματικές προϋποθέσεις της επιβιώσεως των Ελλήνων κάτω από μια σκληρή δουλεία με εξισλαμισμούς, απαγορεύσεις, αδικίες, μαρτύρια, χαράτσια και άλλα δεινά, περιγράφει ο μαρξιστής ιστορικός Νίκος Βορώνος. Ένας άνθρωπος που ιδεολογικά δεν διέκει το ευμενός προς την Εκκλησία, γράφει. Οι νεομάρτυρες, συχνό φαινόμενο της εποχής που δέχονται το μαρτυρικό θάνατο για τη χριστιανική πίστη, είναι συχνά οι πρώτοι εθνικοί ήρωες του νέου ελληνισμού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται συχνά επικεφαλής των δυνάμεων που οργανώνουν την άμυνα του ελληνισμού και εξασφαλίζουν τη διατήρησή του μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κατάκτησης και συνδέεται άρρηκτα με το έθνος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η Επανάσταση του 1821 είχε χαρακτήρα εθνικό και θρησκευτικό. Ήταν αγώνας για την απομάκρυνση αλλοεθνούς και αλλοθρήσκου κατακτητού. Δεν ήταν κοινωνική εξέγερση. Βεβαίως υπήρξαν διαμάχες προσωπικές και τοπικιστικές. Οι αγωνιστές δεν ήσαν άγιοι. Ήσαν άνθρωποι με αδυναμίες. Αλλά παρά τις επιμέρους διαφορές πίστευαν όλοι τους ότι η Θεία Πρόνοια θα τους βοηθήσει και ότι έχουν υποχρέωση να προσπαθήσουν για να ιδρυθεί ένα κράτος με ορθόδοξη χριστιανική ταυτότητα και με δημοκρατικό πολίτευμα. Είχαν επίσης την επιθυμία να αποδείξουν ότι είναι πραγματικοί απόγονοι και συνεχιστές των Σαλαμινομάχων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ιωάννου Βατάτζη, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
παρατηρεί σχετικά ένας Άγγλος ιστορικός του αγώνας, ο Ντάγκλας Ντέικιν. Τους Έλληνες, παρόλο που τους ένωνε ένας κοινός εθνικοθρησκευτικός στόχος, τους διαιρούσε με τρόπο θλιβερό η πάλη για την εξουσία. Ο δεσμός λοιπόν ήταν εθνικός και θρησκευτικός. Γιατί μελετούμε σήμερα την τουρκοκρατία και το 1821? Τι σημαίνει για τους νέους μας σήμερα η ελληνική επανάσταση? Στο βιβλίο αυτό καταθέτω τις απόψεις μου και τις απαντήσεις μου μετά από μελέτες, έρευνες πηγών, ομιλίες και ραδιοφωνικές εκπομπές 30 ετών για τα θέματα αυτά. Πρώτον, το 1821 μας ενδιαφέρει για να διδαχθούμε από τον αντιστασιακό χαρακτήρα του Έλληνα και από τις δυνάμεις που τον κράτησαν όρθιο υπό συνθήκες δουλείας, την ορθόδοξη πίστη και την πεποίθηση της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Δεύτερον, διότι τα μηνύματα του 1821 αφορούν και την αντιμετώπιση των συγχρόνων εθνικών θεμάτων. Να μην τα περιμένουμε όλα από τους ξένους, αλλά να βασιζόμαστε κυρίως στις δικές μας δυνάμεις. Το να βαρύνω είναι η συνέπεια των ελληνικών επιτυχιών κατά τα δύο πρώτα χρόνια της Επαναστάσεως. Αν δεν αποδείξεις ότι έχεις θέληση για νίκη, κανείς ξένος δεν σε υπολογίζει. Τρίτον, για να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, όπως είναι η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο ιδωλερή κατά το Διονύσιο Σολωμό. Τέταρτον, για να τιμούμε τη μνήμη των προδρόμων, των πρωταγωνιστών, των αγνώστων και γνωστών συντελεστών της Εθνεγερσίας. Για να θυμόμαστε αυτούς που έδωσαν μάχες ειρηνικές και πολεμικές, για να διαφυλάξουν την εθνική ταυτότητα και να διαδώσουν την ελληνορθόδοξη παιδεία, για να φέρουν την ελευθερία. Πέμπτον, για να μην απελπιζόμαστε στα δύσκολα, να αντλούμε ελπίδα και συγκρατημένη αισιοδοξία από τα ιδανικά και από τη μαχητικότητα των προγόνων μας, για να θυμόμαστε ότι όταν εμφανίστηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είχαν προηγηθεί δεκάδες αποτυχημένες εξεγέρσεις των Ελλήνων, κι όμως ο Άγιος κήρυτε: «Μην απελπίζεστε, θα έλθει το Ρωμαϊκό, θα έλθει το ποθούμενον», η απελευθέρωση που ποθούμε δηλαδή. Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στη μνήμη δύο δασκάλων του γένους και προσωπικών μου πνευματικών καθοδηγητών, οι οποίοι έφυγαν από κοντά μας μέσα στο έτος 2019. Του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλλινού, καθηγητού Πανεπιστημίου, και του φιλολόγου ιστορικού Σαράντου Καργάκου. Οι εορτασμοί του 2021 θα ήταν πληρέστεροι αν είχαμε κοντά μας τους δύο εκλειπώντες πνευματικούς ανθρώπους. Η απουσία τους είναι αισθητή. Και οι δύο γνώριζαν καλά την τουρκοκρατία και το 1821. Και οι δύο μελέτησαν χιλιάδες σελίδες πηγών από μνημονευμάτων, αφηγήσεων περί ηγητών, ξένων και ελληνικών αρχείων. Ο Παπαγιώργης με τίμησε με τη 12ετή συνεργασία που είχαμε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από αυτόν έμαθα πολλά και χρήσιμα στον τομέα της θεολογίας και της ιστορίας. Διακρίθηκε ως κληρικός και επιστήμον με διάθεση προσφοράς και με ευρύ πνεύμα. Ο φίλος Σαράντος, υπερήφανος για την καταγωγή του από την αδούλωτη μάνη και με το ξεχωριστό χιούμορ του, άφησε πολλά βιβλία γλαφυρά, τεκμηριωμένα και σημαντικά για την ιστορία του ελληνικού έθνους και για τη σύνδεσή της με το σήμερα. Παρά την ασθένεια των τελευταίων χρόνων της ζωής του, κατόρθωσε και ολοκλήρωσε την τρίτομη ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως. Ας είναι αιωνία η μνήμη των δύο δασκάλων μας. Οφείλουμε να τους τιμούμε διαβάζοντας και διαδίδοντας τα βιβλία τους.
πρώτη ενότητα έχει τίτλο «Η πρόδρομη και η προετοιμασία του αγώνος». Η ελληνική ιδέα και τα ελληνικά γράμματα στην αυτοκρατορία της Νικαίας 1204-1261. Στις 12 Απριλίου 1204 οι εντός εισαγωγικών χριστιανοί σταυροφόροι της 4ης Σταυροφορίας κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και εγκαθίδρυσαν Λατίνο Πατριάρχη και Φράγκο Αυτοκράτορα. Ο ελληνισμός διεφύλαξε την εθνική και πολιτική του ανεξαρτησία μόνο σε τρία κράτη που δημιουργήθηκαν μετά την άλωση των περισσότερων ελληνικών εδαφών από τους δυτικούς ηγεμόνες. Η αυτοκρατορία της Νικαίας, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος και το δεσποτάτο της Ηπείρου με έδρα την Άρτα υπήρξαν οι τρεις ελεύθερες εστίες του ελληνισμού. Από τα τρία αυτά κράτη η Νίκαια είχε την τιμή και την ευλογία να ελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη το 1261. Στη Νίκαια της Μικρασιατικής Βυθινίας οι Λασκαρίδες Αυτοκράτορες κατόρθωσαν να διατηρήσουν άσβεστη τη φλόγα της Ορθόδοξης Πίστης και της ελληνικής ιδέας. Δεν λησμόνησαν ούτε προς στιγμή την υποχρέωσή τους να απελευθερώσουν την κατακτημένη πρωτεύουσα του γένους. Αγωνίστηκαν στρατιωτικά εναντίον δυτικών σταυροφόρων και Τούρκων. Στον πνευματικό τομέα επιδίωξαν την αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων και τη στενότερη σύνδεση της παιδείας με την ελληνική αρχαιότητα. Μετά την παραίτηση του Πατριάρχου Ιωάννου X Καματηρού, οι αρχιερείς συνήλθαν στη Νίκαια και εξέλεξαν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τον Μιχαήλ Αυτοριανό, ο οποίος έστεψε βασιλέα τον Θεόδωρο I Λάσκαρη. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ιστορικός Χρυσόστομος Παπαδόπουλος παρατηρεί. Οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες Αντιοχίας και Ιεροσολύμων και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στη Νίκαια κατέφευγαν. Οι καταδιωκόμενοι Ορθόδοξοι λαοί από εκεί ζητούσαν και ελάμβαναν όση βοήθεια ήταν δυνατή. Η αναγέννηση της ελληνικής ιδέας και του ελληνικού πολιτισμού κατέστη πρώτη στο στόχο των αυτοκρατόρων της Νικαίας, κυρίως του Ιωάννου Βατάτζη και του ιού του Θεοδόρου Δεύτερου Λασκάρεως. Τότε γίνεται φανερό ότι οι όροι Έλλην και Ελληνισμός έπαυσαν πλέον να ταυτίζονται με την αρχαία θρησκεία και χρησιμοποιούνται ευρύτατα για να προσδιορίσουν την παιδεία, τον πολιτισμό αλλά και το γένος. Στη Νίκαια είχαν καταφύγει μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους οι περισσότεροι διανοούμενοι και άνθρωποι των γραμμάτων της Ρωμανίας, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στη νέα και προσωρινή πατρίδα τους συνέχισαν το δημιουργικό, καλλιτεχνικό και πνευματικό έργο της αναγεννήσεως. Ο αείμνηστος καθηγητής Χρήστος Κρικώνης επισημαίνει: «Η Στη Νίκαια είχε ιδρυθεί υπό του Ιωάννου III Βατάτζη σχολή φιλοσοφίας, εις την οποία ανεδίδασκον μεγάλοι διδάσκαλοι και σπουδαίοι φιλόσοφοι ως ο Εξαπτέρυγος, ο Νικηφόρος Βλεμίδης και πολλοί άλλοι. Κατά την περίοδον αυτήν παρουσιάστηκαν πολλοί ερευνητές, σοφοί διδάσκαλοι και διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι ετοίμησαν τη χριστιανική προέλευσή των». Επίσης, στα μεγάλες πόλεις εκτός της Νικαίας είχαν ιδρυθεί βιβλιοθήκες, δια των εμπλουτισμών των οποίων εφρόντισαν το κράτος και οι διανοούμενοι. Δια πάντων τούτων, εσημειώθη κατά τον 13ο αιώνα μία άνθηση εις ό,τι αφορά ειδικότερον τα μαθηματικά και την αστρονομία. Επίσης, εκαλλιεργήθησαν η επιστήμη της ιατρικής και της φιλολογίας, η τελευταία δε είχε καταστεί αντικείμενον συστηματικής μελέτης και ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος των λογίων. Ούτε εις την προσπάθειά του να μιμηθούν τους αρχαίους Έλληνας, ηρμήνευον, υπεμνημάτιζον και μετέφραζον αυτούς. Ο αυτοκράτορ Ιωάννης III, δούκας Βατάντσης, ο οποίος υπήρξε ευλαβής, δίκαιος, ελεήμων και ικανός στρατιωτικός, τιμάται ως Άγιος από την Εκκλησία μας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 4 Νοεμβρίου και στη γενέτειρά του το Διδημότυχο τελούνται τα Βατάντζια με επίκεντρο τον φερόμενιμο ενοριακό ναό. Ο Βατάντζης έδωσε εντολή στο σοφό μοναχό Νικηφόρο Βλεμίδη να συγκεντρώσει όλα τα αρχαιοελληνικά χειρόγραφα τα οποία υπήρχαν σε ελεύθερους ή σε κατακτημένους ελληνικούς τόπους. Ο Βρετανός Βυζαντινολόγος Στίβεν Ράνσιμαν ως πληροφορεί σχετικά. Η λογιοσύνη δε χάθηκε και πολύ γρήγορα κέντρο της έγινε η εξόριστη αυλή της Νικαίας. Εκεί εγκαταστάθηκε ο σοφός Βλεμίδης. Ο πατέρας του ήταν γιατρός στην Κωνσταντινούπολη και το 1204 αποσύρθηκε στην Προύσα.
Στο χάος που επακολούθησε μετά την καταστροφή, ο Βλεμίδης δυσκολεύτηκε να βρει δασκάλους και τελικά τα περισσότερα τα έμαθε από έναν ερημίτη στα βουνά της Βυθινίας που τον έλεγαν πρόδρομο και που του δίδαξε αριθμητική, γεωμετρία και αστρονομία. Το 1238 ο Βλεμίδης περιόδευσε τον παλιό Βυζαντινό κόσμο και συγκέντρωσε χειρόγραφα εφοδιασμένος με συστατικά γράμματα από τον αυτοκράτορα της Νικαίας. Χάρη στις δικές του προσπάθειες η παιδεία στην Νίκαια έφτασε σε ένα επίπεδο υψηλό. Εκεί εσπούδασαν και δίδαξαν ο Παχημέρης και ο Ακροπολίτης. Ο Βλεμίδης διετέλεσε διδάσκαλος του νεαρού διαδόχου του Βατάτζη, του Θεοδόρου Β. Λασκάριος. Για να τον συμβουλέψει περί ηγεσίας και χρηστής διοικήσεως, έγραψε το έργο ο Βασιλικός Ανδριάς. Ένα είδος λόγου που κατατάσσεται στα λεγόμενα κάτοπτρα ηγεμόνων. Το 1245 ίδρυσε το ησυχαστήριό του στα Ημάθια κοντά στην Έφεσο, το οποίο ήταν συνδυασμός μονής και διδακτηρίου. Σημαντικός λόγιος της εποχής υπήρξε ο ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης, αδελφός του Μητροπολίτου Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη ή Ακομινάτου. Ο Θεόδωρος I Λάσκαρης, ιδρυτής της Αυτοκρατορίας της Νικαίας, τον προσέλαβε στην υπηρεσία του και τον ονόμασε επίσημο ρήτορα της πόλης. Ο Χωνιάτης, στα 36 βιβλία της ιστορίας του, καταγράφει την περίοδο από το 1180 έως το 1206. Περιγράφει τις σφαγές και τις καταστροφές τις οποίες προκάλεσαν οι Σταυροφόροι κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης υπήρξε μαθητής του Θεοδόρου Εξαπτέρυγου και του Νικηφόρου Βλεμίδη. Το 1244 ο Ιωάννης Βατάτζης τον όρισε ως Μέγα Λογοθέτη, δηλαδή Πρωθυπουργό με τα σημερινά δεδομένα. Συνέγραψε τη χρονική συγγραφή στην οποία εξιστορεί τα γεγονότα από το 1203 έως το 1261, όταν ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, αυτοκράτορος της Νικαίας, εξεδίωξε τους Σταυροφόρους από την Κωνσταντινούπολη. Μετά την απελευθέρωση της Βασιλευούσης, έγινε καθηγητής των μαθηματικών και της φιλοσοφίας στην Πατριαρχική Σχολή. Στην Νίκαια γεννήθηκε και ανετράφει ο Γεώργιος Παχημέρης, θεολόγος, φιλόσοφος και ιστορικός. Συνέγραψε την ιστορία της αυτοκρατορίας έως το 1308. Ο Ράνσιμαν του αποδίδει πραγματική κρίση και αυθορμητισμό. Από αυτόν εμπνεύστηκε ο Κωστής Παλαμάς το επικό ποίημά του «Η Φλογέρα του Βασιλιά», το οποίο είναι αφιερωμένο στον Βασίλειο Β' τον Μακεδόνα, Βουλγαροκτόνο, και με το οποίο ο ποιητής εξέφρασε τη μεγάλη ιδέα στις αρχές του 20ου αιώνα. Η κορυφαία διακήρυξη της ελληνικής ιδέας κατά την περίοδο της αυτοκρατορίας της Νικαίας περιέχεται στην επιστολή του Ιωάννου III Δούκα Βατάτζη προς τον Πάπα Γρηγόριο I, κατά από τον τίτλο «Βασιλεύς και Αυτοκράτορ Ρωμαίων», υπάρχει μια παλώμενη ελληνική καρδιά. Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι έχει διαμορφωθεί στην ηγεσία και στο λαό έντονη ελληνική εθνική συνείδηση, η οποία συνδέεται με την Ορθοδοξία και με την επιδίωξη απελευθερώσεως των σκλαβωμένων ελληνικών εδαφών. Ο Βατάτζης ομολογεί ότι κατάγεται από το αρχαίον γένος των Ελλήνων, από το οποίο προέρχεται η σοφία όλου του κόσμου. Δηλώνει ότι οι αυτοκρατορικές δυναστείες Δούκα και Κομνηνών ήσαν ελληνικής καταγωγής, ελληνικά γέννη, και καταλήγει με την προειδοποίηση ότι οι Έλληνες θα κάνουν το παν για να επελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη. Ουδέποτε παυσόμεθα μαχόμενοι και πολεμούντες της κατάγουση την Κωνσταντινούπολη. Την ίδια έντονη αγάπη προς την ελληνική ιδέα και προς τα ελληνικά γράμματα επέδειξε και ο γιος του Βατάτζη, ο Θεόδωρος Β' Λάσκαρης. Πρόκειται για τον ποιητή του συγκινητικού μεγάλου παρακλητικού κανόνος προς την υπεραγία Θεοτόκων, τον οποίο ψάλλουμε και σήμερα, κυρίως κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου. Ο Θεόδωρος Β' έγραψε πρωτότυπα θεολογικά και φιλοσοφικά έργα. Επισημαίνω με έμφαση το κείμενό του με τίτλο «Λόγος Έβδομος», κατά Λατίνων Β' περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Το κείμενο αυτό αποτελεί πρωτοφανή ύμνο προς το ελληνικό πνεύμα, το οποίο δημιούργησε τις επιστήμες και τις τέχνες, αλλά και ύμνο προς το γένος των Ελλήνων.
Ο Θεόδωρος γράφει χαρακτηριστικά: «Ελλήνων χριστονιμούμενων κλαίωσους βαίνεται». Δηλαδή η δόξα των Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλήνων δεν σβήνει, δεν παρακμάζει ποτέ. Η Νίκαια προετοίμασε την Παλαιολόγιο Αναγέννηση, η οποία επηρέασε δημιουργικά όλους τους Ορθοδόξους λαούς λίγο πριν από το τελειωτικό κτύπημα που δέχθηκε η Κωνσταντινούπολη το 1453. Ο καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Παναγιώτης Νικολόπουλος συνοψίζει ως εξής την πνευματική λάμψη του βασιλείου της Μικρασιατικής Νικαίας: «Η Νίκαια υποκαθιστά το απολεσθέν Βυζάντιον και το υποκαθιστά ως πνευματική πρωτεύουσα του Βυζαντινού Ελληνισμού, όπως το υποκατέστησε ως πολιτική και εκκλησιαστική πρωτεύουσα. Συντηρεί την παράδοση, διαφυλάσσει τα τεκμήρια της πνευματικής παραγωγής με την διαφύλαξη και αντιγραφή των χειρογράφων, διαπλάσσει τους πνευματικούς ηγέτες με το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον και είναι έτοιμη, όταν επιστεί ο καιρός με την απελευθέρωση της Κωνσταντινουπόλεως, να μετακινήσει όλο αυτό το πνευματικό δυναμικό, ανθρώπους και βιβλία, εις την πραγματική πρωτεύουσα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, δια να συντελέσει εις την νέα αναγέννηση των παλαιολογίων χρόνων. Οι εκκλησιαστικοί, πολιτικοί και πνευματικοί ηγέτες της Αυτοκρατορίας της Νικαίας από το 1204 έως το 1261, καταλήγει ο Κωνσταντίνος Χολέβας, εργάστηκαν αόκνος για να προστατεύσουν την Ορθόδοξη πίστη, την ελληνική παιδεία και τη διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού. Τους ευγνωμονούμε και τους θαυμάζουμε». Άλωση της πόλης και η διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού. Ο τίτλος του επόμενου κειμένου του Κωνσταντίνου Χολέβα από το βιβλίο «Το 1821 σήμερα». Στις 29 Μαΐου τιμούμε τους πεσόντες κατά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς. Όμως, το 1453 δεν συνέβη η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας. Αυτή είχε συμβεί το 1204 κατά την τέταρτη σταυροφορία. Οι Τούρκοι βρήκαν μια κεφαλή χωρίς σώμα, μια Κωνσταντινούπολη χωρίς ενδοχώρα. Το κτύπημα που κατάφεραν οι Φράγκοι στην Ορθόδοξη Ρωμιοσύνη και η κατανομή των εδαφών της Αυτοκρατορίας άνοιξαν το δρόμο για τη δεύτερη άλωση από τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Εκείνη τη χρονιά, το 1204, ανιχνεύουμε και τη γέννηση του νέου Ελληνισμού. Το Βυζαντινό κράτος πάβει πλέον να είναι πολυεθνικό με ελληνικό πολιτισμό και στη θέση του εμφανίζονται μικρά κράτη αμιγώς ελληνικά. Η Νίκαια πρωτίστως, αλλά και η Ήπειρος και η Τραπεζούντα είναι τα πρώτα εθνικά κράτη στα Βαλκάνια. Εκφράζουν την ελληνοορθόδοξη ελπίδα και γεννούν τη μεγάλη ιδέα. Το μυστικό της επιβιώσεως του Ελληνισμού μετά το 1453 βρίσκεται στην ιδεολογία και στα κείμενα των ανθρώπων που στελέχωσαν το κράτος της Μικρασιατικής Νικαίας από το 1204 μέχρι το 1261, όταν αυτό το κράτος έδιωξε τους Λατίνους από την Κωνσταντινούπολη. Το μυστικό αυτό λέγεται «Πίστη στη διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού». Και είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε τώρα που διερχόμαστε μια ηθική, πνευματική και οικονομική κρίση. Τώρα που πολλές μικρές αλώσεις απειλούν το έθνος μας με απώλεια ταυτότητος και προσανατολισμού. Από το 1204 μέχρι και τον Κυπριακό Αγώνα το 1955-59
Η πίστη στη συνέχεια του ελληνισμού μας κρατούσε όρθιους. Περάσαμε αλώσεις, δουλείες, σταυρώσεις, μαρτύρια, αλλάξαμε κατακτητές, αγωνιστήκαμε σε καιρούς πολεμικούς ή ειρηνικούς, προδοθήκαμε από συμμάχους και υπονομευθήκαμε από μισθοφόρους και από φορείς ξενόφορτων ιδεών, αλλά επιβιώσαμε. Γιατί πιστεύουμε στον εαυτό μας, στο παρελθόν μας και στο μέλλον μας. Ήδη από το 1204 αυτή την πίστη στη συνέχεια του ελληνισμού εκφράζουν οι αυτοκράτορες της Νικαίας. Ο Θεόδωρος Λάσκαρης πρώτος, ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, ο Θεόδωρος Λάσκαρης δεύτερος. Αποτελεί άφθαστο μάθημα αξιοπρεπίας και ιστορίας η απάντηση του Βατάτζη, Θρακιώτη από το Δίδυμότυχο, προς τον Πάπα Γρηγόριο IX το 1237. Ο ηγέτης ενός μικρού κράτους, του καθημαγμένου ελληνισμού, απαντά προς τον πλανητάρχη της εποχής, αφού ο παπικός θρόνος έστρεψε τους σταυροφόρους προς την Κωνσταντινούπολη αντί για την Ιερουσαλήμ. Γράφει λοιπόν ο ελεήμων και ευλαβής ορθόδοξος αυτοκράτορ ότι ο ίδιος και η υπήκοή του κατάγονται από το αρχαίο γένος των Ελλήνων, εξού η σοφία εξήνθησεν για όλο τον κόσμο και ότι οι περισσότεροι Βυζαντινοί αυτοκράτορες ήσαν και αυτοί Έλληνες. Και προσθέτει ότι στους Έλληνες εδόθη η Κωνσταντινούπολη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και ότι πιστοί στην ιστορία μας και στις παραδόσεις μας θα αγωνιστούμε για να απελευθερώσουμε την Κωνσταντινούπολη και να την ξανακάνουμε ορθόδοξη και ελληνική. Αυτή η πεποίθηση στη συνέχεια του ελληνισμού έδωσε δύναμη στους προγόνους μας μετά την άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς. Έστω και αν χρησιμοποιούσαμε εναλλάξτα εθνικά ονόματα Ρωμιός, Γρεκός και Έλληνας, ουδέποτε χάσαμε την εθνική μας συνείδηση που ήταν άρρηκτα δεμένη με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η πίστη στη διαχρονικότητα του γένους διατρανώθηκε μέσα από αναγνώσματα όπως η Φυλάδα του Μεγαλέξανδρου και η Αχιλλιάς, μέσα από την αιμονή στην ελληνική γλώσσα, μέσα από την αναπαράσταση αρχαίων σοφών στον πρόναο πολλών εκκλησιών, μέσα από ποίηματα και δημοτικά τραγούδια, μέσα από κηρύγματα και ομιλίες λογίων. Η συνέχεια του ελληνισμού ενέπνευσε το Ρήγα, τους κλεφταρματολούς, τις διακηρύξεις και τα συντάγματα του 1821, τον Διονύσιο Σολωμό που καλεί τους 300 του Λεωνίδα να σηκωθούν και να έλθουν κοντά μας. Σήμερα που περνούμε μια πολλαπλή κρίση, αναμένουμε από τους πνευματικούς ταγούς μας να ξαναμιλήσουν για αυτή τη διαχρονικότητα του έθνους, να μας δώσουν διδάγματα από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τη Φραγκοκρατία και την Τουρκοκρατία. Να μας ποτίσουμε το κρασί του 21 που έλεγε ο Κωστής Παλαμάς. Μάλλον υπέρ αισιόδοξος είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Χολέβας, αν μας επιτρέπετε μια γνώμη. Εδώ στις εφημερίδες της αρχής του νέου έτους, τις Κυριακάτικες και όχι μόνο, γινόταν λόγος εξ αφορμής των 200 χρόνων από το 1821 για την ίδρυση του έθνους των Ελλήνων, όχι του κράτους. Έτσι περνάει αυτή η ιδέα που θέλουν κάποιοι, ότι ο ελληνισμός υπήρξε μόνο τα τελευταία 200 χρόνια, έτσι όπως τον ξέρουμε σήμερα και έτσι όπως πρέπει να τον μάθουν οι νεότεροι Έλληνες, όχι ότι ιδρύθηκε το κράτος το 1821 και λίγα χρόνια μετά, αλλά ότι ιδρύθηκε ένα έθνος που δεν υπήρχε. Μάλιστα. Και όμως βλέπουμε ορισμένους από αυτούς τους διανοουμένους μας να μας δηλητηριάζουν με σάπιες πνευματικές στροφές. Αρνούνται τη συνέχεια του ελληνισμού, χλεβάζουν την ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας, αφελληνίζουν και αποδομούν την παιδεία, μετατρέπουν τα σχολεία σε κέντρα ταχύρυθμης εκπαίδευσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και αφήνουν τα παιδιά χωρίς πρότυπα, χωρίς αξίες. Μπορούμε και δικαιούμαστε να βγούμε από την κρίση, αρκεί να μην ξεχάσουμε το μυστικό των προγόνων μας, να αντισταθούμε στις ηθικές, πνευματικές και οικονομικές αλώσεις, προτάζοντας τη συνέχεια του ελληνισμού. Να μετατραπούμε σε μια δυναμική ηθική πλειοψηφία, η οποία με ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο θα βάλει στο περιθώριο τους διανοουμένους της συμφοράς και θα ξανασυνδέσει τις τείχες της Ελλάδας, της Κύπρου και των Αποδήμων με το γάργαρο νερό της διαχρονικής ελληνικότητας, το μόνο που μας ξεδιψά και μας αναζωογονεί. Το πνεύμα του ελληνισμού είναι πάντα αγωνιστικό και αντιστασιακό. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν υπετάγει στους όρους του Μωάμεθ, αλλά έπεσε μαχόμενος. Οι σημερινές μάχες δεν θα δοθούν με σπαθιά, αλλά με ιδέες και ιδανικά. Αρκεί να ξαναπιστέψουμε στη συνέχεια του ελληνισμού.
να δούμε τι λέει ο Κωνσταντίνος Χολέβας στη συνέχεια για την εθνική συνείδηση από το Βυζάντιο στο νέο ελληνισμό. Μέσα σε όλη την πνευματική σύγχυση της εποχής μας, παρατηρούμε ορισμένους διανοητές να αμφισβητούν τη συνέχεια του ελληνισμού και να ισχυρίζονται ότι ο νέος ελληνισμός κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα και ότι η σχέση μας με τους αρχαίους Έλληνες και το Βυζάντιο Ρωμανία είναι μύθος εθνικιστικός. Βεβαίως στη χώρα μας έχουμε και ορθώς ελευθερία εκφράσεως. Όμως η ανησυχία μας αυξάνεται όταν τέτοιες ανιστόρητες απόψεις εκφράζονται από συγγραφείς σχολικών βιβλίων και από στελέχη που διορίζονται σε κέρυες δημόσιες θέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δογματίζουν αυθαιρέτως και αγνοούν ή διαστρέφουν τις πάμπολες ιστορικές πηγές, οι οποίες αποδεικνύουν την εθνολογική και πολιτιστική συνέχεια του ελληνισμού. Υπενθυμίζουμε μερικές χρήσιμες ιστορικές αλήθειες. Μπορεί το Βυζαντινό κράτος να ήταν πολυεθνικό και ο αυτοκράτορα να διατηρούσε για πολιτικούς λόγους τον τίτλο Βασιλεύς Ρωμαίων. Όμως, μέσω της παιδείας και της γλώσσας, το κράτος διακήρυτε την ελληνικότητά του. Η Ενιάδα του Βυργιλίου, το έπος της Λατινικής Ρώμης, ουδέποτε εδιδάχθη σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαιδεύσεως, ενώ αντιθέτως μικροί και μεγάλοι μάθαιναν από στήθους τα ομηρικά έπι. Η σπουδαία βυζαντινολόγος Ελένη Γλίκα Τζιερβελέρ τονίζει ότι το Βυζάντιο ήταν πολυεθνικό αλλά μονοπολιτισμικό, διότι θεμελιώθηκε επί του ελληνικού πολιτισμού. Το 1237, μετά την κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους, ο αυτοκράτορας της Νικαίας Ιωάννης Τρίτος Δούκας Βατάτσης γράφει προς τον Πάπα Γρηγόριο Ένατο ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Αυτοκράτορες χρησιμοποιούν τον τίτλο Βασιλεύς Ρωμαίων αλλά κατάγονται από το αρχαίο γένος των Ελλήνων, το οποίο γέννησε τη σοφία του κόσμου. Προσθέτει δε ότι στους Έλληνες εδόθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο η πόλης και ότι οι οικογένειες Δούκα και Κομνηνών είναι ελληνικές. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας η ελληνική συνείδηση διατηρείται στις ψυχές των καταθρεγμένων προγόνων μας, χάρη κυρίως στους εκκλησιαστικούς άνδρες. Γύρω στο 1700, ο φλογερός ιεροκήρυξ και επίσκοπος Κερνίτσης και Καλαβρίτων Ηλίας Μινιάτης, ομιλών στη Βενετία, παρακαλεί ως εξής την Παναγία. «Έως πότε, Πανακύρατε κόρη, το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δουλείας». Κατά την περίοδο αυτή χρησιμοποιούνται και τα τρία χαρακτηριστικά ονόματα. Έλλην, Ρωμιός, Γρεκός. Το Γρεκός στο στόμα των ξένων δεν έχει πάντα θετική σημασία. Όμως χρησιμοποιείται και από πολλούς Ορθοδόξους Έλληνες συγγραφείς. Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στα τέλη του 18ου αιώνος, ονομάζει την Ελλάδα Γρεκία. Τη σύνθεση και των τριών ονομάτων βλέπουμε στο ποίημα «Άλωσης Κωνσταντινουπόλεως του Επισκόπου Μοιραίων Μανθαίου» το 1619. «Αλίμονον, αλίμονον στο γένος των Ρωμαίων, όπως εκαταστάθηκε το γένος των Ελλήνων, σε μας εις όλους τους Γρεκούς να έλθει τούτη την ώρα». Οι Έλληνες, ακόμη και μέσα στη δυστυχία και τη μερική αγραμματοσύνη λογοδουλίας, δεν λησμονούν τις αρχαίες ελληνικές ρίζες τους. Από το 1529 μέχρι το 1821, το δημοφιλέστερο λαϊκό ανάγνωσμα είναι η Φυλάδα του Μεγαλέξανδρου, που θυμίζει τη δόξα των Ελλήνων Μακεδόνων. Στους νάρθηκες πολλών ναών και μοναστηριών ζωγραφίζουν οι αγιογράφοι τους αρχαίους Έλληνες σοφούς για να δείξουν στο εκκλησίασμα και στους μαθητές των κρυφών σχολιών ποια είναι η πραγματική καταγωγή τους. Λίγα χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση, οι ναυτικοί μας τοποθετούν στα πλοία τους ως ακρόπρορα τα πρόσωπα μεγάλων μορφών της αρχαιότητος, όπως του Θεμιστοκλέους και άλλα. Αλλά και η σύνδεση με τη Βυζαντινή Ρωμιοσύνη, ο όρος από τη Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη, παραμένει σταθερή και διατρανώνει τη συνέχεια του ελληνισμού. Τα συντάγματα των Εθνοσυνελεύσεων του Αγώνος 1821-1829 καθιερώνουν ως νομοθεσία της Νέας Ελλάδος τους νόμους των χριστιανών ημών αυτοκρατόρων. Οι αγωνιστές του 1821 αισθάνονταν ότι συνεχίζουν
και την αρχαία ελληνική και τη βυζαντινή παράδοση. Σε ιταλική εφημερίδα του 1821 αναφέρονται τα λόγια του Αθανασίου Διάκου ότι αγωνίζεται για τον Χριστό και τον Λεωνίδα. Και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, συζητώντας με τον Άγγλο πλοίαρχο Χάμιλτον, θεωρεί εαυτόν ο συνεχιστή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο οποίος ουδέποτε συνθηκολόγησε, και χαρακτηρίζει το Σούλι και τη Μάνη μαζί με τους κλεφταρματολούς ως τη φρουρά του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορος. Είναι λοιπόν αντιεπιστημονική θέση και φανατική ιδεολειψία η προσπάθεια να μας πείσουν κάποιοι ότι δήθεν μέχρι το 1821 δεν γνωρίζαμε ποιοι είμαστε και ότι ορισμένοι διανοητές δημιούργησαν ένα τεχνητό νεοελληνικό έθνος. Όσοι ψάχνουν για τεχνητά έθνη, ας ψάξουν στη βαλκανική γειτονιά μας. Εμείς θα μελετούμε την ιστορική αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος και θα διατηρούμε την ελληνική μας συνείδηση, ενθυμούμενοι ότι ως ορθόδοξοι χριστιανοί και δημοκρατικοί πολίτες δεχόμαστε τον γνήσιο πατριωτισμό και απορρίπτουμε τα δύο άκρα, τον εθνοφιλετισμό και τον εθνομηδενισμό.
Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε για σήμερα. Διαβάσαμε κείμενα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Κολέβα, το 1821 σήμερα, τα μηνύματα του 1821 και τα σύγχρονα εθνικά θέματα από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Πρέπει να αποφεύγουμε λοιπόν ως χριστιανοί τα δύο άκρα, τον εθνοφιλετισμό και τον εθνομηδενισμό. Κινδυνεύουμε και από τα δύο, αν και σήμερα κάναμε λόγο ιδιαίτερα για το δεύτερο, για τον εθνομηδενισμό δηλαδή. Είναι ανάγκη λοιπόν να μελετάμε την τουρκοκρατία και το 1821 για πολλούς και σημαντικούς λόγους, φίλοι ακροατές, κυρίως για να διδαχθούμε από τον αντιστασιακό χαρακτήρα του Έλληνα και από τις δυνάμεις που τον κράτησαν όρθιο, την ορθόδοξη πίστη και την πεποίθηση της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, να είστε καλά, γεια και χαρά.